Ονομάζομαι Βασιλική Σπύρου. Είμαι ζωγράφος, σκηνογράφος, ασχολούμαι με το performance. Είμαι εκπαιδευτικός εικαστικών τεχνών, στιχουργός. Αποφύτησα από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με καθηγητή τον σκηνοθέτη και εικαστικό Κυριάκο Κατζουράκη. Μέντορές μου στο σχέδιο και στη ζωγραφική υπήρξαν οι ζωγράφοι Βαγγέλης Γκόκας και Κώστας Τσόλης. Με τα έργα μου έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις στη χώρα και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Κίνα, στο Πουέρτο Ρίκο. Τον Δεκέμβριο του 2018 διακρίνεται το βίντεό μου με τίτλο «Tiny Souvenir» από την Κριτική Επιτροπή Σημαντικών Αρχιτεκτώνων και Σκηνοθετών του Ένα Λεπτό Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138, σε επιμέλεια του κριτικού κινηματογράφου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, με την διοργάνωση των αρχαίων αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Πώς είναι ένας χώρος όπου μέσα εκεί εργάζεται ο καλλιτέχνης? Είναι μεγάλος ή μικρός? Πού προετοιμάζει τα έργα του? Πόσο ο χώρος επηρεάζει το έργο του? Πόσο η εικόνα του εργαστηρίου του μπορεί να επηρεάσει τους άλλους? Οι άλλοι τον θαυμάζουν για το έργο του ή για τον χώρο του? Είναι πάρα πολύ παλιό έργο. Νομίζω από τα πρώτα έργα που έφτιαξα στη σχολή. Έχει ένα τοπίο. Μου άρεσε πάντα και μου αρέσει να ανεβαίνω στις ταράτσες και να παρακολουθώ την πολύ από ψηλά. Και έχει ένα τοπίο πραγματικό από μία ταράτσα, από ένα σπίτι παιδικής ηλικίας. Από τα πρώτα έργα που εξέθεσα. Αυτός ο πίνακας έγινε το 2008, βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίας Σοφίας, πολύ κεντρικά της Θεσσαλονίκης, φοιτήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μου είχε επηρεάσει πάρα πολύ το ότι ήμουν πολύ μακριά από την οικογένειά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η απεικόνηση, τη θαύμαζα, θαύμαζα τη δασκάλα και την ιστορία της. Γιατί ενώ ήταν από ξένο τόπο, από κάποια πόλη της Ελλάδας, πήγε σε αυτό το απομακρυσμένο χωριό της Υπήρου για να διδάξει τα παιδιά, που να φανταστώ ότι χρόνια αργότερα θα βρίσκομαι κάπως σε αυτή τη θέση κι εγώ. Ένα τοπίο που έζησα στα αλήθεια και γενικότερα οι τοποθεσίες που χρησιμοποιώ είναι βιώματά μου. Είναι ένα βουνό κοντά στη Σιτία. Στην Κρήτη εμπνεύστηκα όχι μόνο σαν ζωγράφος αλλά και σαν στιχουργός. Εκεί ήταν που εμπνεύστηκα αρκετούς στίχους εκείνο το διάστημα. Κάπου γύρω στην πρώτη δεκαετία του 2000 έγραψα στίχους οι οποίοι είχα την τύχη να μελοποιηθούν από συνθέτες της Κρήτης, όπως είναι ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, και ο ίδιος, αγκαλιάζοντας τους στίχους μου, τους έδωσε να τους τραγουδήσουν πολύ γνωστοί και αγαπημένοι τραγουδοποιοί. Ένας από αυτούς, ο Ψαραντώνης, και ένα τραγούδι που τραγούδησε, στίχους που τραγούδησε ο ίδιος, ήταν με τον τίτλο «Δρόμους και τόπους», κάτι που με αντιπροσωπεύει γενικότερα.
Έλεξα στο παρελθόν διάφορους τόπους διαμονής για διάφορους λόγους, πότε επαγγελματικούς, πότε εκπαιδευτικούς. Στις αποσκευές μου είχα τα είδη πρώτης ανάγκης και στο μυαλό μου τις ιδέες μου. Μου άρεσε και μου αρέσει πάντοτε το κέντρο των πόλεων, εκεί που μπορεί κανείς να δει τα γεγονότα, την αλήθεια, την κίνηση, τον θόρυβο, τον συνδυασμό των πολιτισμών, να χαιρετήσει διακριτικά φίλους, γνωστές προσωπικότητες και άγνωστες, να ανέβει τα σκαλιά των πολιτισμικών χώρων. Αγαπώ την Αθήνα, νιώθω πως από το κέντρο της οι άξονές της μπορούν να σε οδηγήσουν σε όλα τα άκρα της γης. Εδώ διατηρώ την εργαστηριακή βάση μου. Στο χώρο μου τα βιβλία αυξάνονται. Το φυσικό Αττικό φως λειτουργεί σαν δυνατό σποτ για τα αυτοπορτρέτα των performances που υλοποιώ. Τα μολύβια είναι τοποθετημένα συνήθως σε χάρτινα ποτηράκια του καφέ, από τις βόλτες στη Σταδίου, στη Δεξαμενή, στη Νεάπολη και πίσω. Τους στίχους διακοσμούν χειρόγραφες καρποστάλ των ανθρώπων που καθημερινά με ενθαρρύνουν. Παντού γύρω, σε κάθε σημείο, βρίσκονται καμβάδες, ρολά χαρτιών και ιδέες. Ιδέες προς δημιουργία. Δημιουργώ σχεδόν καθημερινά, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο. Όταν απλώς θα σταθώ στο παράθυρο για λίγο και κάτι θα μου κινήσει το ενδιαφέρον, όχι απαραίτητα κάτι που βρίσκεται έξω από εκεί, αλλά μέσα στο μυαλό μου, ένας προβληματισμός, μια συνθήκη, μια κατάσταση, ένα βίωμα. Η δημιουργικότητα για εμένα δεν έχει ύφος συγκεκριμένο. Την ίδια στιγμή που θα υποδηθώ έναν ρόλο ως performer, μπροστά στο φακό, μπορώ και να ολοκληρώσω την ιδέα με ένα κολλάζ ή ένα κείμενο. Τα συνδυάζω. Συνδυάζω τις εικόνες για όσα έχω να πω. Το 2014 σκέφτηκα να δημιουργήσω ένα εργαστήριο με τον τίτλο «Κινητό εργαστήριο εικαστικών». Έτσι το εργαστήριο, για ένα μεγάλο διάστημα, υπήρξε ο δημόσιος χώρος. Τα προάβλια σχολείων, οι πεζόδρομοι, τα θέατρα, οι διάφοροι χώροι. Το θέατρο είναι για εμένα ένα σημαντικό εργαστήρι. Ο παρασκηνιακός χώρος του με εμπνέει. Το ημίφος του, η πίσω όψη της αυλαίας, οι σκαλοσιές, οι κρυφές σκάλες στα καμαρίνια. Νιώθω μια βαθιά ειλικρινή αγάπη για την σκηνογραφία. Ίσως γιατί όλα αυτά που αγαπώ να δημιουργώ, από το performance ως τη ζωγραφική, τα ψηφιακά και τα κοστούμια, τα συνδυάζει το θέατρο. Το εργαστήριο για μένα είναι όπου μπορώ να εργαστώ με απόλυτη ελευθερία των δυνάμεών μου, βασισμένη στην πειθαρχία των στόχων της τέχνης. Είναι όπου μπορώ ατόφια να εξελίξω τις ιδέες μου, να μελετήσω συγκεντρωμένα, να θέσω στόχους και να τους υλοποιήσω. Άλλοτε μοναχικά, άλλοτε συντροφικά, αρκεί να υπάρχει ο σεβασμός για την προσωπική υλοποίηση της ιδέας, που τελικό στοιχείο της θα είναι η προσφορά και το μοίρασμά της.